Κύριε Γατσότη, βλέπουμε μία, από τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον πάντως, μία ισχυρή επαναφορά, στο πούμε έτσι, του δικοματισμού. Οπότε αναρωτιέμαι πώς βλέπετε εσείς την εικόνα, τουλάχιστον με τη φωτογραφία έστω της κάθε στιγμής, γιατί δεν είναι μία πια και η δημοσκόπηση που έχουμε αυτή τη στιγμή για το πολιτικό φάσμα την επόμενη μέρα. Όπως έχουμε πει, ο κόσμος με βαριά καρδιά ψήφισε τις προηγούμενες εκλογές, είτε το ΣΥΡΙΖΑ, είτε τη Νέα Δημοκρατία, είτε άλλα κόμματα, τα οποία στηρίζουν μια πολιτική των μνημονίων, των εφαρμοστικών νόμων, μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς λοιπόν απευθυνόμαστε σε όλους αυτούς. Τους νέους. Είχατε καρδιογράφο, λέει. Λοιπόν, κύριε οικονόμου, επιτρέψτε μου, δεν σας διέκοψα. Συνήθως. Εσείς έχετε καρδιογράφο και κάνετε καρδιογραφήματα γιατί θα είστε αυτοδύναμοι. Λοιπόν, εμείς λοιπόν λέμε, απευθυνόμαστε σε όλους σε αυτόν τον κόσμο, τον εργατό κόσμο, ο οποίος υπέφερε τα 10 χρόνια. Είναι δοκιμασμένη δύναμη η Νέα Δημοκρατία, δοκιμασμένη δύναμη το Κινάλ. Και βέβαια δοκίμασε και τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έλεγε ψέματα ότι θα έρθει να διαχειριστεί αυτή την εξουσία του μεγάλου κεφαλαίου και ότι και η μεν και η δε θα κερδίσει. Ξέρετε, κύριε Κατσότη, όμως τι λένε. Λένε ότι εμείς θα το στηρίξουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος γιατί συμφωνούμε με κάποιες από τις ιδέες του. Αλλά δεν βγαίνει μπροστά έτσι ώστε να αναλάβει και αυτό, να συνεργαστεί με κάποιο από τα άλλα κόμματα και να περάσει τις δικές του απόψεις, να αλλάξει τον κόσμο, να αλλάξει κάποια πράγματα, να αλλάξει εργασιακές συνθήκες, να σταθεί δίπλα στον εργαζόμενο που το έχετε αποδείξει. Λοιπόν, εμείς όπως έχω πει πολλές φορές και λέμε, 100 χρόνια στεκόμαστε μπροστά και δίπλα στο λαό με κόπους και θυσίες. Αλλά λέμε, ο σχετισμός αυτός είναι αρνητικός. Λαϊκή διακυβέρνηση δεν μπορεί να έχει σε αυτές τις εκλογές. Άρα λοιπόν πρέπει να σκεφτεί ένας κόσμος, επειδή θα έχει μια αντιλαϊκή κυβέρνηση. Ναι. Ποιος θα είναι αυτός που θα σταθεί απέναντι σε μια σκληρή αντιλαϊκή πολιτική? Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί εφαρμοστικοί νόμοι των μνημονίων, οι οποίοι δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν θα υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν τα νέα μέτρα που έχει ήδη δεσμευτεί και η Νέα Δημοκρατία αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κομισιόν ότι πρέπει να υλοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Mm-hmm. Όπως δεν είναι οι μεταρρυθμίσεις, οι αναδιαρθρώσεις. Όλα αυτά θα. Δεν μπορεί κανείς να σταθεί απέναντι να οργανώσει την πάλη εκτός από το ΚΚΕ. Γιατί οι υπόλοιποι θα είναι μια συμπολίτευση σε αυτά που θέλει το μεγάλο κεφάλι. Απέναντι λοιπόν στην προκλητική στάση της Τουρκίας, που γκριζάρει συνέχεια την ΑΟΣ της Κύπρου. Πρέπει να μας το γνωρίζει. Γκριζάρει, αν θέλετε, εδώ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. Εμείς λέμε ότι αυτός ο εφησυχασμός που, αν θέλετε, προβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ επικίνδυνος. Οι σύμμαχοι τους, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, λέει αυτοσυγκράτηση. Τι δρόμο άλλο λέει θα είχαμε, ευχολόγια. Κύριε Κατσότη, δηλαδή, επαγρύπνηση και ετοιμότητα. Ακούστε, επαγρύπνηση και ετοιμότητα του λαού μας. Γιατί όταν λέει αυτοσυγκράτηση, είναι σαν αυτό που έλεγε την άλλη φορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, αν μπει ένας κλέφτης στο σπίτι σου, κάνει πως κοιμάσαι. Ναι, αλλά φαντάζεστε λοιπόν, να ήμασταν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να είχαμε τον Τούρκο απέναντι όπως είναι τώρα. Μα τι έκανε τώρα η Τουρκία, η Ευρωπαϊκή Ένωση? Λοιπόν, λέει ότι θα δούμε σε δεύτερο στάδιο αν θα πάρουμε μέτρα. Μέχρι τη στιγμή λέμε. Καλά, δεν παίρνει. Δεν μπορεί να πάει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μία μέρα στην άλλη και να κάνει κυρώσεις σε μια τρίτη χώρα. Μας ποτέ δεν υπεράσπισαν. Νομίζω ότι παρακινδυνολογείται, κύριε Κατσιώτη, και το ξέρετε. Λοιπόν, ακούστε, εσείς λοιπόν είναι επικίνδυνη αυτή η τακτική του εφησυχασμού που έχετε τόσο καιρό τώρα. Ήταν τζούφια, λέγατε, η γεώτρηση στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και όμως δεν έχει στόχο η Τουρκία να κάνει γεώτρηση αυτή τη στιγμή. Στόχο έχει να αμφισβητήσει και να κατοχυρώσει αυτή την γκρίζα ζώνη στην ΑΟΣ. Στόχο έχουν να κατοχυρώσουν τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και εδώ είναι, λέμε, όπως έχουμε καλκεί την ανακοίνωση σαν ΚΚΕ, ανησυχούμε και θα πρέπει ο λαός να είναι σε ετοιμότητα και σε απαγρύπνηση, γιατί πιστεύουμε ότι και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής σήμερα καθορίζονται από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να βάλουν χέρι στα ενεργειακά της περιοχής και εδώ αυτός ο στρατιωτικός βραχίωνας τους, το ΝΑΤΟ, είτε οι Αμερικάνοι είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτοί που, αν θέλετε, έχουν αυτά τα σχέδια. Καλή επιτυχία και ο λαός πρέπει να βγάλει τα συμπεράσματα.